Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είσαι καλά, γερός? Μια χαρά, μια χαρά. Πήγα να πω ο ισχυρός άνδρας Παναχαϊκής. Ταιριάζει, ναι, ναι. Είναι βαρύ και δεν ισχύει. Βαρύ είναι ακόμα, εντάξει. Βαρύ είναι. Θα δούμε. Νομίζω ότι είσαι σε ένα χώρο που το ξέρεις καλά και είναι καλό να όταν γίνεται μετάβαση γρήγορα. Το χαίρεσαι? Σε ικανοποιεί, ναι, είσαι ευτυχισμένος? Το χαίρομαι, με ικανοποιεί, με γεμίζει σαν άνθρωπο. Κάνω αυτό που ήθελα, που σκεφτόμουν σαν ποδοσφαιριστής και ήθελα να κάνω όταν σταματήσω το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο αγαθό που έχω αυτή τη στιγμή. Μιλάς για την ιδιότητα ή για το γεγονός ότι θες την ομάδα που σε ανέδειξε να την ανεβάσει εκεί που ήταν? Πρώτα αυτό που είπες και μετά για την ιδιότητα. Ναι. Ναι. Είναι, εγώ θυμάμαι παιχνίδι με Κώστα Κατσουράνη. Κύριε, εκείνη την κηδεία δεν έπαιζε στο 3-3, έπαιζε κανονικά. Έπαιζε. Τι κλείνει με 3-3 με τον Ντούσαν Μπάκεβιτς, ο ΠΑΟΚ. 0-3-3-3 και πήγε να γίνει και 4-3. Τι κλείνει με επικράτηση. Παόλο Κομίγκη. Να παίζει την Παναχαϊκή. Κώστα, τι κλείνει με επικράτηση στην Πάτρα, επιστρέφει ο κόσμος στο γήπεδο? Ναι, ο κόσμος έχει ήδη επιστρέψει, ότι η γάμα εθνική που ήμασταν πέρσι ήταν ικανοποιητικός. Mm-hmm. Φέτος, τώρα ξεκινήσαμε, όπως ξέρετε, πρώτη αγωνιστική. Mm-hmm. Ο κόσμος, αν και παίζαμε Δευτέρα, πάλι ήρθε στο γήπεδο. Νομίζω ότι αν βγάζεις υγεία, σιγά σιγά ο κόσμος επιστρέφει. Τώρα που μίλησε για τεχνικός διευθυντής, έχεις αντιληφθεί ότι υπάρχουν ελάχιστοι τεχνικοί διευθυντές στην Ελλάδα? Έλληνες. Έλληνες, εννοείται. Ναι, ναι, όντως έτσι είναι. Νομίζω ότι είναι μια θέση που μας ήρθε από το εξωτερικό. Και θεωρώ ότι κάθε σοβαρή ποδοσφαιρική ΠΑΕ πρέπει να έχει τεχνικό διευθυντή, κατά τη δικιά μου γνώμη. Και ξέρεις, όλοι περιορίζονται στο κομμάτι της μεταγραφικής περίοδου, ενώ το σωστό δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Η καθημερινότητα είναι το Α και το Β. Το σωστό δεν έχει καμία σχέση. Οι μεταγραφές είναι 2 μήνες, 3. Και μια δουλειά που πρέπει να την κάνεις κάθε μέρα, έτσι. Ναι. Δηλαδή η σοβαρή ομάδα και η πρώτη αγωνιστική που παίξαμε εμείς, πρέπει να ψάξουμε ήδη να βρούμε τι μας λείπει. Σαν ποδοσφαιριστής, αποδομή αγωνιστικού τμήματος περισσότερο η Μπενφίκα είναι αυτή που σε επηρέασε? Νομίζω από όλες τις ομάδες παίρνεις κάτι. Και από τις 3 μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα που έπαιξα και ακόμα και από τον Ατρόμ που μπορούσε να πάρεις πράγματα. Και από την Μπενφίκα και από την Εθνική Ομάδα. Από όλους παίρνεις, από όλα παίρνεις κάτι από όπου περνάς. Γιατί είναι μια οικογένειά σου για κάποια περίοδο. Ειδικά όταν είσαι ποδοσφαιριστής. Και εξαρτάται μετά πώς αντιλαμβάνεις τα πράγματα εσύ μέσα στην οικογένεια αυτή που βρίσκεσαι, είτε λέγεται ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Μπενφίκα, Εθνική Ομάδα, Ατρόμητος, Παναχαϊκή. Νομίζω έτσι είναι. Εμπειρίες μαζεύεις στην ουσία. Και μετά το μεγάλο μυστικό είναι πώς θα μπορέσεις να περάσεις όλες αυτές τις εμπειρίες σε πιο νέα παιδιά ή και σε πιο μεγάλα παιδιά που συνεργάζεις. Επειδή έχουμε εμείς το θέμα τώρα των πολλών χρημάτων που δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, είναι στον ΠΑΟΚ, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Τι είναι σημαντικότερο, η τεχνογνωσία ή το χρήμα? Για μένα η τεχνογνωσία. Αυτό εμένα με δίδαξε το ποδόσφαιρο. Μπορείς να το αναλύσεις λίγο αυτό? Έχουμε δει πάρα πολλές ομάδες με πάρα πολλά χρήματα, οι οποίες δεν έχουν επιτυχία. Δεν χρειάζεται να αναφέρω παραδείγματα, το ξέρετε και μόνοι σας. Καλά, ναι. Υπάρχουν ομάδες και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα που το χρήμα δεν τους έφερε επιτυχία. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι η Μονακό, που με χρήματα δεν έκανε τίποτα και με μια πολιτική τεχνογνωσία, ας πούμε, με τεχνογνωσία έκανε πάρα πολλά πράγματα. Και με έναν προπονητή που από εδώ έφυγε αποτυχημένος. Εντάξει, εδώ ακόμα εμείς είμαστε, υστερούμε σε πάρα πολλά πράγματα οργανωτικά και κυρίως σε κουλτούρα και σε αυτά που λέμε εμείς οι ποδοσφαιριστές, φιλοσοφία, νοοτροπία. Νομίζω ότι υστερούμε σε πολύ σε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει πρόγραμμα, στόχος. Δεν υπάρχει επικοινωνία με τον κόσμο, νομίζω εγώ. Τώρα η Παναχαϊκή που λείπει τόσα χρόνια από την κατηγορία, μπορείς να τους πεις υπομονή? Δηλαδή, λες υπομονή και ακούνε, έχουν υπομονή? Ενώ είναι τόσα χρόνια εκτός πρώτης κατηγορίας. Ναι. Νομίζω ότι αν τις πεις η Παναχαϊκή τα τελευταία 15 χρόνια, νομίζω ότι αναγκαστικά πρέπει να έχεις υπομονή. 15 λείπει η Παναχαϊκή. Και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει ούτε ο ΠΑΟΚ. Για μένα και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και για την ΑΕΚ, για τα παιχνίδια αυτά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ που ήμασταν πριν, νομίζω, γενικά. Ούτε σαν άτομα, ούτε σαν ομάδες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί η εικόνα μιας ομάδας στο μέταλλο, της, η λειτουργία της δεν χτίζεται σε μία μέρα, αλλά σε βάθος ετών. Δεν είναι... Ακριβώς. Νομίζω ότι έτσι είναι. Δεν μπορεί να κτίσεις ομάδα, ταυτότητα ομάδας και την οτροπία που θα έχει το κλαμπ μέσα σε μια νύχτα, σε μια χρονιά, σε 2 χρονιές. Νομίζω ότι αυτό θέλει χρόνο. Τελικά, εμείς έχουμε σταθεί πάρα πολύ στην τριετία του Σάντος, γιατί ήταν η μοναδική που άλλαξε την νοοτροπία του κλαμπ.
Θεωρείς ότι μια προσωπικότητα που ξέρει ακριβώς τι θέλει και έχει ρεαλισμό μπορεί να ορίσει και τις τύχες σε τόσο βαθιά σε μια ομάδα, να διώξει τις παθογένειές της? Θεωρώ ότι ναι, ότι ευτυχώς μάλλον για τον ΠΑΟΚ ο Σάντος έχει αυτήν την ικανότητα. Ο κύριος Σάντος έχει αυτήν την ικανότητα να βάζει κανόνες στο παιχνίδι που λέμε. Γενικά, σε όλο το ποδοσφαιρικό οικοδόμημα που δουλεύει. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα το μεγαλύτερα του προτερήματα, νομίζω, σαν προπονητής και σαν άνθρωπος. Βάζει κανόνες και πρέπει όλοι μέσα στην ομάδα, όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές, να ταυτιστούν με αυτούς τους κανόνες και να τους ακολουθήσουν. Κώστα, στη Super League φέτος συμφωνείς ότι βλέπουμε κάτι διαφορετικό, κάτι ωραίο, όλο το πρωτάθλημα, και αν αισιοδοξεί ότι μπορεί να συνεχίσει αυτό και άλλο πέρα από τους 2-3 πρώτους μήνες του πρωταθλήματος? Ναι, εύχομαι ότι να συνεχιστεί αυτό το πράγμα που γίνεται και με τον Ανδρόμητο και με τον Πανιόνιο και με οποιαδήποτε άλλη ομάδα αξίζει. Από τη στιγμή που αξίζει, πρέπει να παίρνει αυτό που αξίζει. Ναι. Τα υπόλοιπα, τα cover, τα ιστορία, φανέλα κτλ. Δεν υπάρχουν στο παγκόσμιο χάρτη, μόνο στην Ελλάδα τα λέμε αυτά. Εάν ο Ανδρόμητος είναι καλύτερος από τους άλλους, να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το σωστό και σε όλες τις ποδοσφαιρικές προηγμένες χώρες αυτό θα συνέβαινε. Ελπίζω να συμβεί και αυτό, αν συνεχίσει έτσι ο Ανδρόμητος. Θεωρώ ότι είναι υγεία, βγάζει υγεία αυτή την χρονιά. Υπάρχει ανταγωνισμός, αυτό που θέλει όλος ο κόσμος και μόνο έτσι μπορεί να επιστρέψει στα γήπεδα ο κόσμος. Αυτό που βλέπουμε είναι πρώτος ο Ατρόμητος, ψηλά ο Λεβαδιακός, καλός ο Πανιώνιος και πολλές αποτυχίες για τους μεγάλους. Αυτό είναι όλο το σκηνικό, το οποίο μάλλον αρέσει. Πρέπει να αρέσει. Κοίταξε, εμένα προσωπικά μου αρέσει. Και αν και να παίζα πάλι δύο σου λέγα, μου αρέσει. Αλλά πάντα τα πράγματα έχουν δύο όψεις, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Για μένα θα πάρω μόνο τη μία όψη, αυτή τη θετική και την όψη της υγείας. Ότι οι ομάδες αυτές είναι καλές όντως και όχι ότι οι μεγάλες ομάδες δεν είναι καλές. Ναι. Ο Ατρόμητος έχει πάρει 3 διπλά που αν τα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός θα λέγανε όλοι ότι πήρε το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Σωστό. Θεωρώ ότι ο Ατρόμητος έχει πάρα πολύ καλή ομάδα και αν το πιστέψει μπορεί να εκπλήξει πάρα πολλούς γιατί θεωρώ ότι έχει και ΠΑΚΟ κατά τη δικιά μου άποψη. ΠΑΚΟ εννοώ βάθος. Γιατί όταν ο Ατρόμητος βάζει τον Ούμπιτες αλλαγή στην Ξάνθη, τρίτη αλλαγή, νομίζω ότι πλέον έχει ΠΑΚΟ. Ναι. Και να σου πω, μήπως είναι ωραίο να πετύχει ο Ατρόμητος που έχει μια καθαρά ποδοσφαιρική προσέγγιση μακριά από επικοινωνία, εντυπώσεις κτλ. Μήπως θα είναι η απόλυτη σφαλιάρα για τις μεγάλες ομάδες? Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο να σκάσει ο Ατρόμητος. Λόγω χαρακτηριστικών και τακτικής συμπεριφοράς που έχει. Εγώ σου είπα, μακάρι να γίνει αυτό που λες, να μην ξεχάσει ο Ατρόμητος. Και αν μου έλεγες τι θα ήθελα φέτος, θα σου έλεγα ναι, ο Ατρόμητος θα πάρει το πρωτάθλημα, γιατί θα είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι το ποδόσφαιρο πλέον θα φέρει τον κόσμο πίσω στα γήπεδα. Όχι ότι αν δεν το πάρει και μια άλλη ομάδα από τη συνηθισμένη ομάδα των Ολυμπιακών, κάποια άλλη ομάδα, αλλά πάλι θα είναι μεγάλη ομάδα, επικοινωνιακά θα μείνει σε έναν κόσμο. Δεν θα πάει σε όλους, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Θα πάει στον κόσμο του ΠΑΟΚ, στον κόσμο του ΤΣΑΕΚ, αν το πάρει ο ΠΑΟΚ και ας πούμε ή ο Παναθηναϊκός ή στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Αν το πάρει ο Ατρόμητος θα είναι κάτι για όλους επικοινωνιακά πολύ δυνατό, έτσι. Mm-hmm. Σαν υγεία το λέω εγώ πάντα, έτσι. Mm-hmm. Όσο δύσκολο και είναι, δεν είναι εύκολο να πάρει ο Ατρόμητος το πρωτάθλημα, αλλά πρέπει, αν συνεχίσει και έχει αυτή την εικόνα και είναι καλός, να τον αφήσουν να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει. Αυτό είναι το σωστό. Mm-hmm. Κανένα από εσούς, Κώστα, τα συν και τα πλήν φέτος τα μεγάλα της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ ποια είναι? Έτσι, αν μπορείς να περιγράψεις συντομία. Ο ΠΑΟΚ είναι πάλι μια καινούργια ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Ναι. Έχει πάρα πολλούς καινούργιους προσφεστές και μάλιστα πήρε αρκετούς και στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, που είναι κάτι δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να το διαχειριστεί, γιατί θέλει χρόνο να δέσουν και καινούργιοι προσφεστές με αυτούς που υπήρχαν ήδη και είχαν κάνει προετοιμασία. Οπότε πάλι θα ήσουν σε μια χρονιά με σκαπανεβάσματα, φυσιολογικά στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτό είναι το φυσιολογικό που θα συμβεί στο ΠΑΟΚ φέτος. Mm-hmm. Εάν καταφέρει ο προπονητής και γρήγορα τους δέσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τους κάνει μια ομάδα, αφομοιώσουν γρήγορα αυτά που θέλει, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αν και του λείπει το ελληνικό στοιχείο, κατά τη γνώμη μου. Αν και έχει όμως όχι καλούς, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, θεωρώ ότι έχει μια ομάδα που μπορεί να πετύχει πράγματα. Πριν συνεχίσεις, είσαι ο ιδανικός να μας πεις τι σημαίνει του λείπει το ελληνικό στοιχείο, τι χάνει δηλαδή? Ο ΠΑΟΚ. Ναι, που δεν έχει ελληνικό στοιχείο. Νομίζω ότι κατά τη δικιά μου άποψη χάνει πράγματα όπως να έχει παιδιά
που είτε έχουν βγει από τις ακαδημίες είτε ζουν εδώ στην Ελλάδα και καταλαβαίνουν τι σημαίνει ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Σε δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας που θα χρειαστεί αυτό και θα μπορούν να σπρώξουν την ομάδα στα δύσκολα. Αυτό το χάνει μία έχοντας Έλληνες με την ομάδα του ή στην εντεκάδα του. Γενικά με την ομάδα δεν είναι πολλά τα Ελληνόπουλα και ο ΠΑΟΚ. Χάνει ακόμα για μένα και την ατμόσφαιρα που σε έναν Έλληνα, μια τούμπα καζάνι θα το σπρώξει πιο πολύ τον Έλληνα από το ξένο, κατά τη δικιά μου άποψη πάλι. Mm-hmm. Οπότε κάνει και στα εντός. Και γενικά θεωρώ ότι δεν είμαστε μια χώρα που μπορεί να υποστηρίξει τόσο πολύ αυτή τη ξενομανία. Θεωρώ ότι έχουμε καλούς Έλληνες προσφεστές, οι οποίοι απλά ο κόσμος έχει μια άρρωστη νοοτροπία και πάντα είτε φταίνε πρώτοι είτε είναι πιο εύκολο επειδή μιλάμε τη γλώσσα τους να τους βρίσουμε. Ναι. Χάνεις και αυτό ότι και ο κόσμος λίγο απομακρύνεται από την ομάδα, γιατί ακόμα και έτσι όπως είμαστε σαν Έλληνες δεν έχουμε πιο να βρίσουμε. εγώ νομίζω ότι έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια ο φταίχτης θέλουμε να είναι Έλληνες. Και αυτόματα απομακρύνεται από την ομάδα, γιατί όταν εγώ σαν φίλος δεν έχω πιο να βρίσω, δεν κάνεις εκεί να βρίσω. Τώρα τι να βρίσω τώρα, το ξέρω, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Στον ΠΑΟΚ και όλας βρίζουμε και τους δικούς μας μόνο, δεν βρίζουμε τους αντιπάλους, είναι γι' αυτό το πρόβλημα. Για τους δικούς μας λέμε πάντα. Εντάξει, δεν είναι μόνο του ΠΑΟΚ, αυτό είναι της Ελλάδας γενικά γεγονός. Πάντα τους ποδοσφαιριστές, είτε είναι ξένοι Έλληνες, είτε μια Κυριακή τους έχουμε Θεούς, όλους τους έχουμε αναλόγως το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι αν δεν μάθει ο κόσμος ποδόσφαιρο να μάθει να κρίνει αυτό το ποδοσφαιρικό παιχνίδι πέρα από το αποτέλεσμα, γιατί το σημαντικότερο δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι και το τι έκανε η ομάδα σου. Αν έπαιξε καλά, αν προσπάθησε, αν αυτά που έχει πει τα κάνει, αυτούς τους στόχους που έχει βάλει ο Σταθμός να τους δημιουργήσει, να τους φτιάξει. Είτε μέσα στο γήπεδο είτε έξω από το γήπεδο. Κάθε ομάδα έχει στόχους. Ναι. Για να πάμε λίγο στον αντίπαλο του ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, την οποία την ξέρεις επίσης καλά. Συζητάμε για τον τραυματισμό του Πέτρου του Μάνταλου και περαστικά στο παιδί, βέβαια δεν το συζητάμε. Εγώ εκτιμώ ότι είναι τεράστια απώλεια γιατί ήταν ο μοναδικός παίκτης που είχε τα στοιχεία που ανέφερες πριν για το ελληνικό κομμάτι, τέλος πάντων σε μια ομάδα. Αλλά ήταν και ο πιο ορθολογικός της παίκτης στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Πιστεύεις είναι αναπληρώσιμο το κενό του? Κοίτα, αυτή τη στιγμή είναι μια τεράστια απώλεια, γιατί ο Μάνταλος είναι ο ηγέτης ΑΕΚ, κάτι δική μου άποψη πάντα. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει το απρόβλεπτο, το έχει πάρα πολύ εύκολο στο παιχνίδι του και μπορεί να σου κρίνει παιχνίδια. Είναι Έλληνας ποδοσφαιριστής, αυτό που λέγαμε πριν, και ξέρει όλα τα κουσούρια που έχουμε σαν λαός. Και θα είναι πολύ δύσκολο να αναπληρώσει το Μάνταλο ΑΕΚ. Βέβαια, στη ζωή ζούμε με αυτά που συμβαίνουν και να πούμε και δραστικά στο παιδί και να επιστρέψει γρήγορα στην Τερένιος. Θεωρώ ότι πρέπει όμως η ΑΕΚ να ζήσει χωρίς το Μάνταλο για 6 μήνες και πρέπει να βρει λύσεις. Είναι μεγάλη ομάδα και θεωρώ ότι άσχετα αν οι λύσεις θα είναι ίδιες με την ποιότητα που προσφέρει ο Μάνταλος σε παιχνίδι της ΑΕΚ, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι δεν έχει και κανένα παίκτη που στο ρόστερ της ΑΕΚ να είναι κοντά στα χαρακτηριστικά του Μάνταλου. Είναι όλα τα παιδιά που θα κληθούν να τον αντικαταστήσουν είναι με άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι άλλοι παίκτες αυτό, γιατί αυτό συζητούσαμε. Ναι. Και δεν είναι και εύκολο ούτε να πάνε να αγοράσει ένα Μάνταλο αύριο και να πεις ότι βρήκα τον αντικαταστάτη του. Νομίζω ότι αυτό δεν αγοράζεται, γιατί ο Μάνταλος έχει κάποια χρόνια στην ομάδα, έχει υπολιαστεί με την οτροπία που αυτή της οικογένειας της ΑΕΚ, ξέρει τι σημαίνει η ΑΕΚ, έχει δώσει τα πάντα στην ΑΕΚ, ήταν από τις μικρές κατηγορίες στην ΑΕΚ και δεν αγοράζεται αυτό που πρόσφερε ο Μάνταλος στην ΑΕΚ. Ακριβώς αυτή είναι και η κουβέντα που κάνουμε. Οπότε είναι μια τεράστια απώλεια. Αυτή είναι και η κουβέντα που κάνουμε γενικότερα, αφού το πιάσαμε ποδοσφαιρικά εντελώς. Ότι όταν αλλάζεις συνεχώς παίκτες, ακόμα και οι ξένοι, δεν μπορούν να γίνουν κομμάτι του κλαμπ. Εγώ σου λέω ότι ακόμα και ένας ξένος μπορεί να έχει ηγετικές τάσεις σε μια ελληνική ομάδα. Αλλά πώς να συμβεί αυτό όταν αλλάζει το ρόστερ κάθε 1,5 χρόνο? Αυτό είναι. Όχι, το... και ο ξένος για να δεθεί με το κλαμπ πρέπει να μείνει, παιδιά, να μείνει στην ομάδα. Αυτό να μείνει 2-3-4 χρόνια να δεθεί με την ομάδα. Άμα έρθει ένας ξένος κάθε 1-2 χρόνια και φεύγει, δεν νομίζω ότι μπορεί να δεθεί με την ομάδα. Όπως ο Ζέκα, όπως ο Μπέρκ στο Παναθηναϊκό, αυτοί δεν θέλουν. Ακριβώς. Ναι, όπως και άλλοι παίκτες σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Τις μικρότερες, όπως είναι ο Ούμπιτς, ο Αντρόμητος, ας πούμε. Ναι. Παίκτες, δηλαδή τον Ούμπιτς τώρα δεν τον λες ξένο. Βεβαίως. Τον λες ξένο, απλά, αλλά έχει όλα τα ελληνικά και αυτός κουσούρια πλέον. Αν αναλύσουμε λίγο το παιχνίδι, τις δύο ομάδες μάλλον, μιλάμε για μία ΑΕΚ η οποία έχει μία τεράστια ορμή στο παιχνίδι της. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. Συμφωνώ. Που μπορεί να μην συνδυάζεται με τα απόλυτα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι σημαντική βάση για να πετύχει πράγματα. Και από την άλλη, βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ναι, μεν έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ξεκάθαρα για μένα περισσότερα από αυτά της ΑΕΚ, αλλά δεν παρουσιάζει αυτή την ορμή. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν το κάνει αυτό γιατί είναι μια καινούργια ομάδα
ή απλά η ΑΕΚΟΣ Κλαμπ έχει μια νοοτροπία που μπορεί να το περάσει αυτό στα παιδιά. Όχι, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι καινούργια ομάδα. Και αυτό αυτή τη στιγμή τον κρατάει πίσω. Αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει οι ποδοσφαιριστές ο ένας να μάθει τον άλλον μεταξύ τους, όλοι μαζί να μάθουν τον προπονητή και αυτά που ζητάει. Και, και επειδή είναι και, μπορεί υπάρχει και πιθανότητα να είναι και 11 ξένοι μεθαύριο στο ΆΚΑ, να καταλάβουν και που παίζουν τις συνθήκες, το αγώνα. Να μην κοιτάξουν την ιστορία βασικά. Την ατμόσφαιρα. Ναι. Δεν είναι εύκολο να προσαρμοστούν όπως θα προσαρμοζόταν μια δεκάδα του ΠΑΟΚ με 4 Έλληνες, ας πούμε. Θεωρείς ότι για την ΑΕΚ είναι τεράστιο δισαβαντάζ στο σημερινό παιχνίδι έναντι αυτού της Κυριακής? Το ότι το έχει. Όχι, για μένα, για μένα που είναι ποδοσφαιριστής, όχι. Νομίζω ίσα ίσα που είναι πολύ ωραίο να παίζεις με τη Μίλαν την καπάκια να παίζεις με τον ΠΑΟΚ. Ωραίο είναι, ωραίο είναι πολύ, αν είναι δύσκολο. Όχι, για μένα δεν είναι δύσκολο. Δεν νομίζω ότι είναι ούτε δύσκολο, σωματικά ούτε εγκεφαλικά τίποτα. Όχι, 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 όχι. Αυτό δεν υπάρχει στο ποδοσφαιριστικό. Είναι, αυτό είναι για κάποιον που δεν το έχει συνηθίσει το Πέμπτη Κυριακή. Για την ΑΕΚ που δεν το έχει συνηθίσει, για τους παίκτες της ΑΕΚ, ίσως είναι δύσκολο από άποψη. Εσύ το έκανες και 10 χρόνια, Κώστα, εντάξει. Αυτή... Ψυχολογικής κούρασης, ναι, έχει πολλά χρόνια να παίξει έτσι, Πέμπτη Κυριακή, αλλά θεωρώ όμως ότι η ΑΕΚ έχει καλούς παίκτες, έχει παίκτες που έχει ένα κορμά ο Πέρση που είναι δυνατός, έχει αρκετούς παίκτες ίδιους ο Πέρση και έχει προσθέσει κάποιους παίκτες ξένους κυρίως. Έλληνες και ξένους μάλλον κυρίως ποιοτικούς, όπως είναι και το αριστερό της ΠΑΚ. Είναι καλός παίκτης. Μάλλον ο Λόπες νομίζω, που είναι ένας καλός προσφυγητής, και ο Λιβάγια, και θεωρώ ότι και ο Στόπερ αυτός ο Σέρβος. Δεν παίζει αυτός, το χάσαμε. Έχει βάλει κομματάκια για και την έχουν κάνει πολύ πολύ καλύτερη σχέση με πέρσι. Θεωρώ. Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Ό,τι καλύτερο για την Παναχαϊκή. Βασικά ξέρεις ότι είμαστε. Να σε πάτε καλά. Να είσαι καλά. Ο Βερίνια, πόσο χρόνο είναι ο Βερίνια? 31 μόνο. Ανεβαίνει, να ξέρεις. Γιατί ρωτάς? Όχι, έτσι ρωτάω. Περιέργεια. Ήθελα να ρωτήσω. Δεν είναι τόσο μεγάλος. Όχι, δεν είναι μεγάλος. Έχουμε κάνει... Ενώ ότι ο Βερίνια, παραδείγματος χάρη, είναι ένας προσδεκτής που θεωρώ ότι είναι σαν Έλληνας. Ναι, αφού μιλάει ελληνικά κανονικά. Βεβαίως. Μιλάει ελληνικά και νομίζω ότι είναι ένας προσδεκτής για τον ΠΑΟΚ βαρόμετρο που θεωρώ ότι στη συνέχεια μέσα στη χρονιά θα γίνει πολύ πολύ καλύτερος. Είναι αυτό που είπες στην αρχή, ότι ήρθαν 4 παιδιά στο τέλος και όλα αυτά κάναν προετοιμασία ενδιαμέσω επίσημων αγώνων. Γι' αυτό υπάρχουν και διακυμάνσεις. Οι αμαρτίες του καλοκαιριού πληρώνονται, Κώστα μου. Σίγουρα. Απλά θα τελευταίο είναι να βάλουμε την κανένα γενικά. Ή να βάλουμε αυτούς που... Τώρα πλέον δεν υπάρχουν κιόλας. Έχουν φύγει 12 σε ένα χρόνο. Δεν υπάρχουν. Ε. Ο συνάδελφός σου εδώ έναν σκαθάρισε, καμπάρι δεν πήραν. Τέλος πάντων. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Να σε καλά.